αυτοί που ακόμη και σήμερα επισκέπτονται τις αλυσμόνητες πατρίδες για προσκύνημα. Ανάμεσά τους, πολλοί πρόσφυγες της πρώτης γενιάς, οι οποίοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους όταν ήταν ακόμη παιδιά. Μετά από 80 χρόνια λοιπόν, αναζητούν τα χωριά τους, τα σπίτια τους, τους τάφους των γονέων τους. Στον εαυτό μου ότι κάποια μέρα, κάποια στιγμή θα πάω. Ως που ορίμασαν οι συνθήκες, ήρθε βολικά θα λέγαμε, και με τον Μπαρμπαγιάννη το αποφασίσαμε. Και το Σεπτέμβρη του 1990, με το πιο ταχύτο δικό μου, εγώ ο Μπαρμπαγιάννης, ένας ξάδερφος Καλπακίδης ο Παύλος, ξεκινήσαμε για το ταξίδι. Ένα ταξίδι στο οποίο φαίνεται λίγο παράξενο και τώρα σε μένα που αναλογίζομαι, είναι, σκέπτομαι δηλαδή την αυτή που έκανα το. Όλοι μου λένε ότι ήταν τόλμημα, ήταν παράτολμο, με ένα αυτοκίνητο, οδηγώντας μόνο εγώ και οδηγώντας κατά μέσο όρο 10 ώρες την ημέρα, την τέταρτη ημέρα φτάσαμε στο χωριό. Ό,τι ο ασυμπόσιμο είδα το σπίτι χαλαμένο, βρήκα το ασυμπόσιμο, πήγα το δεράκι, μετά βρήκα το σπίτι, με κακό φάγκη έλεγε. Λέω εδώ μέσα γυρίστηκα, λέω, είμαι 8 χρόνο από εκεί, 8 χρόνο. Και τώρα, δηλαδή, δάξα πώς ήρθα και το βρήκα. Από την χαρά μου ασυμπόσιμο. Πώς πήγα και βρήκα το σπίτι μου, πάλι, το χωριό μου. Το χωριό μου και το σπίτι. Γι' αυτό πάντα είναι της χωρά, αυτός είναι γιατί πήγαμε. Ο Τσίρκο λέει, ο Τσίρκο με λέει, ασυμπόσιμο, κάρτας λέει, σαν και μπέντε, καρτάσια είμαστε. Ο Χωσί και εγώ είμαστε αδέρφια και αγκάλισε με φίλες. Είμαι 38 χρονών, μέσα στο κόγκο γυρίστηκα, λέει. Εσύ και εγώ είμαστε αδέρφια, λέει. Και αγκάλισε και με φίλες. Δέχρισα. Ειλικρινά, όταν έφτασα εκεί στο χώρο, είχα την εντύπωση ότι έβλεπα το θείο μου, την θεία μου τη μεγάλη, τον παππού μου που έλεγαν ότι ψάρευε στο ποτάμι. Όταν πέρασε από το ποτάμι, είχα την αίσθηση ότι ο παππούς με το καλάθι βγάζει ψάρια. Η συγκίνησή μας ήταν τρομερή, δεν ξέραμε, νόμιζαμε ότι δεν πατάμε. Ήταν κάτι, πολλές φορές αναλογίζουμε ότι αν δεν είχαμε βγάλει φωτογραφίες, δηλαδή πήγαμε, ήταν γεγονός αυτό το πράγμα. Μας πήρανε στο καφείο κοντά, μας βάλανε καφείο, τσάι, μας κέρασαν τσάι, έβαλαν τα όργανα, το όργανο εκεί έπαιξε, μας τραγούδησε, σάλι λέγανε. Το σάλι εκεί μας τραγούδησε, μας κλέντησανε. Και πήγαμε στο καφενείο μέσα και λέμε, εμείς λέει, τίποτα δεν είμαστε, εμείς είμαστε αδέρφια, λέει, όπως είστε εσείς, εμείς είμαστε. Τι αυτοί οι μεγάλοι μας ανακατεύουν και μας τσακώνουν, δεν είμαστε αυτοί, είμαστε αδέρφια, λέει. Όταν ο Μπαρμπαγιάννης είδε το σπίτι του, σας έκρυψε ότι όχι μόνο δεν έκλαψε με φωνή, αλλά τα δάκρυά του στάζανε, αυτό στην κυριολεξία. Τριγυρνούσε τις πέτρες, τριγυρνούσε το πηγάδι. Δεν μπορώ να το αποδώσω. Δεν μπορώ να το αποδώσω. Μόνο αν ήταν κάποια κάμερα, δηλαδή, μπορούσε να επιδώσει πιστά τα συναισθήματά του εκείνη τη στιγμή. Όταν μας είδαν και οι χωρικοί, ήρθε ο πρόεδρος του χωριού μαζί με το δάσκαλο, μας πήρε, μας φιλοξένησε στο σπίτι του. Και όταν πήρε το σάζο ο αδερφός του προέδρου και έπαιξε και τραγούδισε τραγούδια της εποχής που φύγαν οι δικοί μας, τότε ξανά έκλαψε. Μια φωτογραφία όσο χιλίες λέξεις, δεν λέμε. Εδώ έχουμε τον Μπαρμπαγιάννη. Πίνει νερό από την ίδια βρύση ύστερα από 72 χρόνια. Δηλαδή, από το 18 έως το 90. Είναι η βρύση. Είναι η βρύση. Η βρύση
του μία από τις τρεις. Μία από τις τρεις βρύσεις του χωριού. Ναι. Στο βάθος βλέπουμε τα σπιτιά. Βλέπουμε, είναι μία άποψη του χωριού. Ναι. Και το μιναρέ εδώ πέρα, ναι, το τζαμί που μπορούσε να χτίσει τα μυστέρα. Τα μόνα κτίσματα που κτίστηκα είναι αυτό το τζαμί και ένα σχολείο κακής ποιότητας. Εδώ είμαστε στο σπίτι του Προέδρου πάλι. Ναι. Ναι. Ο Παρβαγιάννης με τον Πρόεδρο είναι αυτός που τον αγκάλιασε και τον είπε ότι εμείς είμαστε χωριανοί. Γεννηθήκαμε στο ίδιο μέρος. Εδώ ο Μπαρμπαγιάννης και ο Παύλος ο Καλπακίδης τρώνε τα περίφημα λαβάσια. Πιο νόσημα λαβάσια δεν φάγαμε. Το χωριό μας χωριόταν σε δύο μέρη. Δεξιά και αριστερά. Και το ποτάμι και στην κάποια μέση ήταν μια γέφυρα εκεί που περνούσαμε. Γέφυρα δεν υπήρχε. Γέφυρα καταστράφηκε. Πάμε στη Βρύση. Αχ, τη Βρύση όταν την είδα δάκρυσα. Ήταν και οι δύο χωροφύλακοι σαντερμέδες της ασφάλειας μαζί μου. Και ένας φωτοτεπόρτης μαζί μου. Λοιπόν, πήγα εκεί, δάκρυσα, είδα τη Βρύση πραγματικά όπως ήταν χτισμένη με πέτρες. Έτσι ήταν και αυτό. Και από πάνω, επειδή εμείς το είχαμε με χώμα, αυτοί τώρα από πάνω έβαλαν τσεμέντο. Το έκανανε πλάκα με τσεμέντο. Πήγα εκεί, πήρα λίγο νερό, έριξα στο κεφάλι μου, ήπια λίγο νερό, έκατσα λίγο έτσι, σαμάτ, κι άλλος με έπαιρνε φωτογραφία, Πήγα στο σπίτι μου κοντά, τα λόγια, σου πεδώσουμε, τίποτα, είτε λύθινο, είτε τίποτα. Λέγω ακριβώς το σπίτι μου είναι εδώ. Από εδώ, από το σπίτι μου και πάνω ήταν του θείου μου το σπίτι. Χαράλαμπος, χαραλαμπίζει εκείνος, ήταν από εκεί. Κοιτάζω και εκείνο, ήταν τίποτα, ερημία. Χτυπάω το ανήφορο και πω να δω στην εκκλησία, να πω να δω της μάνας μου το μνήμα. Όταν πάω εκεί, εκείνο που ήταν όπως ήταν, όταν ρημάχτηκε. Εκείνος ο αυλό, τυχώς, ρημαγμένος. Ο Κωνστάσιο που να είναι, ήταν το τσαμί τους ήταν ακριβώς από εδώ μεριά πάντα. Η εκκλησία ήταν από πίσω, πεταγωμένη, ρηγμένη, ρημωμένη. Έκαψανε το τσαμπάσι εκεί τη δεξιά μεριά γυαλάμα. Εκεί τη δεξιά μεριά γυαλάμα. Έτρεξαν στο κουταλέμα Σαμπλούκο καραγιόλ και κλεντέ μορφάτε λατενόιο γιάμαν. Κλαίει το τσαμπλούκο καραγιόλ και κλεντέ μορφάτε λατενόιο γιάμαν. Πάει καέν και μανίεν τόρτου στο μπαργάρ. Έχει αλόδε και πέμπνε μάνα το σάρταρ. Βαϊκά εν και μανίεν τόρτου στο μπαργάρ. Έχει αλόδε και πέμπνε μάνα το σάρταρ. Είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ και να προσπαθήσω να επισκεφτώ με τον καθένα χωριστά το χωριό του, το δικό του, για να παρακολουθήσω από κοντά και να ζήσω αυτές τις συγκλονιστικές στιγμές. Και ομολογώ ότι δεν θα τα ξεχάσω ποτέ. Βρεθήκαμε κάποτε σε ένα χωριό στην Τοκάτη, όπου ένας ηλικιωμένος με παρακάλεσε να σταματήσω με το λεωφορείο σε μια στροφή του δρόμου. Εκεί κατέβηκε και έκλαιγε σαν μικρό παιδί, επί ένα τέταρτο δεν μπορούσαμε να το συνεφέρουμε. Μας ομολόγησε ότι σε αυτή τη στροφή, στην περίοδο του ξεριζωμού των εξοριών, της τραγικής εξορίας, αναγκάστηκε να αφήσει το αδερφάκι του, όπως μου είπε, 2 χρονών στην πλάτη του, το ομολογούσε, με μια χιονοθύελα, το οποίο
σχεδόν είχε ξεψυχήσει και αναγκάστηκε να το αφήσει εκεί, διότι από πίσω οι τσανταρμάδες, η λεγόμενη τουρκική αστυνομία τότε, τους πίεζε, τους κυνηγούσε και μου έλεγε κάθε τόσο που πηγαίναμε, αφήναμε και ένα νεκρό. Κανείς δεν είχε τη δύναμη να γυρίσει πίσω να δει τον νεκρό αδερφό του. Προχωρούσαμε. Και στο τέλος, όταν φτάναμε σε κάποιο τέρμα που μας σταματούσε για μια λίγη ανάπαυση, από τους 1000 μέναμε 500. Πιο πάνω μέναμε 300. Και σχεδόν στο τέλος γυρίζαμε, επιζήσαμε ελάχιστοι. Εδώ είμαι εγώ στο σπίτι που γεννήθηκε ο πατέρας μου, στο σπίτι του παππού μου. Κατοικείται και σήμερα. Η ιδιοκτήτρια η σημερινή με προσκάλεσε να μπω και μέσα, να με κεράσει το τσάι αυτό. Είναι το ίδιο σπίτι, δεν έχει αλλάξει, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Μόνο το δορυφορικό πιάτο. Μόνο το πιάτο έλειπε, ναι. Εδώ βρισκόμαστε στο άκδαγμα 10 του πόντου, στο δεύτερο διπορικό μας. Εδώ φαίνεται η εκκλησία του Αγίου Νικολάου, η οποία σήμερα είναι κατά το ίμιση εδώ κατοικία και ο υπόλοιπος ναός με το ιερό είναι στάβλος. Ήταν μια συγκλονιστική στιγμή όταν μπήκαμε μέσα, ήρθαν οι ιδιοκτήτες, έδειξαν σαν να μην καταλαβαίνουν τι συμβαίνει. Μας είπε μάλιστα ο ένας, ντόνα 7 μες στα ποντιακά. Α, έτσι έβραμα μισπά. Δηλαδή έτσι το βρήκαμε κι εμείς. Και έτσι αισθάνθηκαν σαν ενοχή. Φέρνουν και οι γεωγραφίες μέσα στην εκκλησία ακόμα. Δεν τις κατέστρεψα. Και εδώ είναι, το κάνω σαν διόροφο και μένει η οικογένεια που έχει πάει προσφοράνω στην εκκλησία. Δεν ξέρω αν την αγόρασε. Αυτή τη λεπτομέρεια δεν την ξέρω. Πάντως λέει, έτσι τη βρήκανε κι αυτοί. Εδώ βρισκόμαστε στη Μιρζεφούντα, όπου λειτουργήσε για πολλά χρόνια το Αμερικανικό Κολέγιο Ανατόλια, το οποίο μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη μετέπειτα. Είναι η εκκλησία, αρμένικη εκκλησία, η οποία σήμερα λειτουργεί ως κινηματογράφος. Πώς αισθανθήκατε? Συγκρίθηκα να πούμε, έτρεμα. Και συγκινήθηκα, αλλά τι να έκανα, όλο εκείνο το ποταμάκι που ήταν, όλο φύτρωσε δέντρα. Και ένα μονοπάτι μονάχα, τα σπίτια που ήταν, ένα μονοπάτι μονάχα έμεινε εκεί μέσα και από ρίζες σε ρίζες προχωρούσαμε και πήγαμε πάνω και ο φωτορεπότες με κρατούσε και οι χωροφύλακοι ερχόταν από πίσω μας. Χωροφύλακοι ερχόταν από πίσω μας. Δύο χωροφύλακοι από πίσω μας. Γιατί ερχόντουσαν? Οι χωροφύλακοι, αυτοί υποπτιόταν στον Ανδρεάδη, επειδή πήγαινε πολλές φορές ο Ανδρεάδης εκεί και τελευταία τον έστειλαν πίσω ξανά στην Τουρκία μέσα, δεν μπορεί να πάει γιατί πήγε πολλές φορές εκεί. 8-10-20 φορές πήγε στην Τουρκία και είχε όλους φίλους είχε εκεί μέσα και δεν τον επέστρεψαν άλλο. Μόλις ήρθαμε εμείς από την εκδρομή, με 2 εβδομάδες πάει αυτός. Τον πιάσανε, τον έκλεισαν μέσα όλη τη νύχτα και μου λέει ύστερα, λέει, όταν με έκλεισαν μέσα, λέω, θα πάθω όπως τους γονείς μου. Λέω, δεν γλιτώνω άλλο από αυτούς. Το πρωί με βάλανε στο 8 και δρόμο. Ο συγγραφέας Γιώργος Ανδρεάδης γεννήθηκε στις προσφυγικές παράγκες της Καλαμαριάς. Ο πατέρας του ήταν βουλευτής της Βουλής του Ανεξάρτητου Πόντου. Ο ίδιος επισκέφθηκε τον Πόντο 52 φορές και έγραψε 20 βιβλία. Μόνον ένα από τα βιβλία του, η Ταμάμα, πουλήθηκε σε 250.000 αντίτυπα στην Τουρκία. Το Δεκέμβριο του 1998 απελάθηκε από το τουρκικό κράτος με αιτιολογία 3 χ. Χωρίς δηλαδή να καταγράψουν τους λόγους της απέλασης του. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα σε ένα άκρος αντιτουρκικό περιβάλλον. Αλλά πάντοτε είχα και μια προσωπική άποψη να ήθελα να έχω ιδία γνώμη. Πάντως στον Πόντο πήγα σε ένα ταξίδι Αγκαρίας να φωτογραφίσω την Τραπεζούντα, τόπο καταγωγής του πατέρα μου, και την Αργυρούπολη, τόπο καταγωγής της μητέρας μου. Και υπολόγισα ότι από ένα ταξίδι που εγώ πήγα για άλλους λόγους ερεύνηση στην Τουρκία, που αφορούσαν και τη δικιά μου σπουδή στην Γερμανία, το ταξίδι αυτό στην Μαύρη Θάλασσα ήταν μια Αγκαρία για αυτή την υπόθεση. Άρα 7 ημέρες έφταναν. Έκατσα 42 ημέρες στον Πόντο και δεν είδα τίποτα από εκεί που έπρεπε να δω, Άγκυρα και Σμύρνη. Γιατί είχα στόχο, ήταν τότε το Κυπριακό σε έξαρση και ήθελα να δω
πώς σκέφτεται ο λαός και πώς μιλά και τι κάνει ο απλός, ο όλοι μεταφραστή, για να δω τι άποψη έχουν για τα ελληνικά. Και κατέληξα να μείνω στον Πόντο, γιατί ο λαός εκείνος ήταν μια αποκάλυψη. Και μου θύμισε εμένα τους μυρίους, που σαν να ήταν δηλαδή να θέλεις να φύγεις και να μην σε αφήνει ο λαός να φύγεις. Υπάρχει όμως ένα γεγονός το οποίο δεν πρέπει να μας διαφύγει της προσοχής. Εκεί, σε αυτή την αλυσμόνητη πατρίδα, σήμερα ζουν οι δικοί μας άνθρωποι. Αυτοί που σήμερα λένε «εμείς πα ο Ρωμαίοι μεστιν», μιλούν άπτεστα την ποντιακή γλώσσα, διατηρούν όλα τα ήθη και έθιμά μας. Το μόνο που δυστυχώς δεν μπόρεσαν να διατηρήσουν είναι η θρησκεία τους. Είναι σήμερα μουσουλμάνοι. Όμως δεν ταυτίζονται, παρά το ότι πέρασαν αιώνες, δεν είναι οι Έλληνες αυτοί που έμειναν του 1922 με τα τραγικά γεγονότα. Αυτοί που έχουν μείνει από πολύ παλιά, μπορώ να πω από την πτώση της βασιλεύουσας, από την πτώση της τραπεζούντας. Μιλούν άπτεστα την ποντιακή. Μας έλεγαν «εμείς ατίντς ξάκι φουγούμι σας». Και όταν λέγανε ατίντς, εννοούσαν τους Τούρκους. Σημαίνει ότι σήμερα, αιώνες τώρα από την πτώση της βασιλεύουσας και της τραπεζούντας, δεν έχουν ταυτιστεί με το τουρκικό έθνος. Θεωρούν τους εαυτό τους Ρωμιούς. «Εμείς πάτε σε τέριμις, εσείς πάτε με τέριστε», λέγανε. «Και εσείς δικοί μας είστε και εμείς δικοί σας είμαστε». Μου θέταν το ερώτημα και αυτή, το συμπέρασμα ποιο είναι. «Εμείς είμαστε σε εσάς, ή μήπως εσείς είστε από εμάς». Και εγώ για αποκείνωση έλεγα «όχι, εμείς είμαστε από εσάς». Σαν αυτό παίζει κάποια διαφορά στο αποτέλεσμα. Το πρόβλημα είναι με την νεολαία τους. Την νεολαία διότι τη σπουδάζουσα, η οποία τα σκαλίζει. Και αυτοί που τα σκαλίζουν και έρχονται προς, μετάσχει προς την αυτογνωσία και έρχονται προς τον ελληνισμό, όχι θρησκευτικά, είναι αυτοί που δεν συμφωνούν πρώτα απ' όλα με θρησκευτικές πεπιθήσεις. Αν είναι ένας πολύ πιστός από την παιδεία του ή από την καταγωγή του, από το σπίτι του, μουσουλμάνος, τρομάζει και με την ιδέα ότι ενδεχομένως να κατάγεται από Έλληνες. Αυτός το αποκρούει αυτό το πράγμα. Είναι δηλαδή πολλές φορές, αν το υποπτεύεται, είναι τουρκέστερος των Τούρκων. Πολλοί όμως από την νεολαία που δεν συμφωνούν με το καθεστώς αυτό, έχουν αυτό ορίζοντες προς την Ευρώπη κτλ., ψάχνουν να διαφοροποιηθούν από αυτούς που είναι τόσο φανατικοί στο σύμπλεγμα τουρκισμός με ο μεθανισμός. Αυτοί οδηγούνται, σήμερα κυκλοφορεί στο Πανεπιστήμιο της Τραπεζούντας μυστικά μια εφημερίδα Ρουμ. Μεγάλη υπόθεση. Ρωμιός. Χιλιάδες ορφανά εγκαταλείφθηκαν στον Πόντο μετά την γενοκτονία. Χαρακτηριστική είναι η ιστορία της Τολίκας, της Ανατολής δηλαδή, η οποία μαζί με την αδελφή της και άλλα ορφανά μεταφέρονταν με κάρα από το χωριό του στην Πάφο. Όταν η τετράχρονη Τολίκα ζήτησε από τον Τούρκο αγωγιάτη να σταματήσει για λίγο για σωματική της ανάγκη, αυτός την άρπαξε από τα ρούχα και την πέταξε στον δρόμο. 80 χρόνια πέρασαν από τότε και η αδελφή της Σοφία, η οποία σήμερα ζει στον Εύωσμο, ακόμη βλέπει την Τολίκα να τρέχει πίσω από το κάρο φωνάζοντας «αδελφούρα μου, πάρε με μαζί σου». Η ιστορία αυτή συγκίνησε και τον δικό μας τον Βασίλη τον Μωυσιάδη, γνωστό στιγουργό. Πολλά από τα τραγούδια που τραγουδάνε τα νεοποντιακά είναι δικά του δημιουργήματα, αφιερωμένα στην Τολίκα. «Όλα εχάθαρα απ' εμάς, πατρίδα και μουράτια, δύο κορτσόπα ορφανά συγχωρισμού τη στράτα μου. Θυμούμαι εκείνο των καιρών, των Χουσέιν των Χάρων, πεσένε κοσεγκέσυρε να συγκρίνω το κάρον, και στάθενο αγράνθρωπον δεκούιζε στο λίκαν, έρημον και απροστάτευον, αλλά άλμπεν ή μπατσίκαν. Αν ζήσω πόντων και ακούς του πόνουν τη λαλία, γελ γελ μπανά μπατζίμ, που είσαι η σοφία. Κι αν γίσε άλλος η ζωή, εγώ πασκιμούμαι, κι ατότε σον το αλμπενί, άλλο να μη θυμούμε. Ενέγκασε με η ζωή, εφάνια προσφυγία, και τρώει την κάρδια και την ψήμ, και σώνει αρωθυμία».